Με τους καλύτερους ιονούς τουλάχιστον όσον αφορά τα βιβλία αρχίζει η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας. Ο Κώστας Χαμπιαούρης επισκέφθηκε τις αποθήκες του Υπουργείου για να επιβλέψει τη διαδικασία έκδοσης και διανομής των βιβλίων στις σχολικές μονάδες και έκανε λόγο για πρωτόγνωρο γεγονός. Είναι πράγματι πρωτόγνωρον πρωτόγνωρο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί στο 100% τα βιβλία που αφορούν τη δημοτική εκπαίδευση το 1. Να πω μόνο ότι εκκρεμεί η έκδοση του πρώτου βιβλίου των μαθηματικών και ένα βιβλίο της μουσικής, το οποίο θα το έχουμε σε 10 μέρες περίπου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας έχουν ήδη αποσταλεί όλα τα βιβλία δημοτικής εκπαίδευσης στην Πάφο, τη Λάρνακα και την Αμόχωστο και τώρα αποστέλλονται σε Λέμεσό και Λευκοσία με το ποσοστό της αποστολής στα δημοτικά να φτάνει το 70%. Στη μέση εκπαίδευση και αναφέρομαι γυμνάσιον, λύκειων, τεχνικές σχολές έχουν εκδοθεί το, ε, σε έναν ποσοστό 90% τα βιβλία. Υπολείπεται ένα 10% που θα είναι κοντά μας αμέσως μετά τον 15 Αυγούστου. Η αποστολή των βιβλίων στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης έχει επίσης αρχίσει, ενώ τα βιβλία για τους εγκλωβισμένους μαθητές του Ρίζο Καρπάσου έχουν αποσταλεί εδώ και πολύ καιρό. Η απόφαση είναι να αποστέλλεται τέτοια ποσότητα που να καλύπτει δύο χρονιές για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο Υπουργείο Παιδείας για τα ζητήματα βία και παραβατικότητα στα σχολεία θα καλέσει τι εκπαιδευτικέ οργανώσει την ερχόμενη εβδομάδα ο Κώστας Χαμπιάουρη υπό το φω και τη επιστολή που το απέστειλαν χθε, Ποέδο, Έλμε και Ολτέκ, ζητώντα επίγουσα συνάντηση. Σκοπεύω την προσεχή εβδομάδα, Δευτέραν ή Τρίτη, να του καλέσω να ενημερωθούν. Επαναλαμβάνω ότι ο Έλμε και Ολτέκ έχουν ενημερωθεί και οι οργανωμένοι γονεί. Έμεινε νυποΕΔ, αλλά θα του ξαναφέρω όλου και να του ενημερώσω και πάλι. Ο Υπουργό Παιδεία δήλωσε πρόθυμο να ακούσει και να μελετήσει τι όποιε εισηγήσει τεθούν στο τραπέζι, αφού κοινή έγνοια όλων των εμπλεκομένων είναι η εξάλληψη των φαινομένων παραβατικότητα. Ο Κώστα Χαμιαούρη πρόσθεσε ότι κατά τη χθεσινή συνάντηση με του νέου λειτουργού τη Ομάδα Άμεση Παρέμβαση, του ενημέρωσε για τη νέα δομή με την οποία θα λειτουργούν, ενώ τα ονόματα των λειτουργών θα ανακοινωθούν εντό των ημερών από την Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσία.